να πάμε όμως στην Αλεξία Τασούλη, γιατί είχαμε δηλώσει από τον εκπρόσωπο του State Department. Μεταξύ αυτών, καταρχήν να σου πω, Πόπη, ότι πριν από λίγο έφτασαν στο Κίεβο οι πρωθυπουργοί της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας για να συναντήσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις πριν από λίγο και ζήτησε να σταματήσει κάθε εμπόριο με τη Ρωσία για να εμποδίσει τη χώρα του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως είπε, να χρηματοδοτεί την δολοφονία των παιδιών μας. Ο κύριος Ζελένσκι κάλεσε τους Ουκρανούς σε όλο τον κόσμο να πιέσουν τις εταιρείες να εγκαταλείψουν την ρωσική αγορά, ώστε τα δολάρια και τα ευρώ να μην πληρώνουν για το αίμα μας, είπε ο κύριος Ζελένσκι. Ενώ να σου πω ότι πριν από λίγο υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του Άντωνι Μπλίνκεν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντιμίτρη Κουλέμπα. Μετά λοιπόν αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, ο εκπρόσωπος του State Department, ο Νέτ Πράις, έκανε δηλώσεις και είπε ότι όσο κλιμακώνει ο Πούτιν, θα κλιμακώνουμε και εμείς τις κυρώσεις. Απαγορεύσαμε την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Οι κυρώσεις, είπε ο εκπρόσωπος του State Department, επιτυχάνουν το σκοπό τους. Θα στηρίζουμε μαζικά τους Ουκρανούς και ό,τι μας λέει το Πεντάγωνο, ό,τι χρειάζονται. Και μόλις τώρα ο πρόεδρος υπέγραψε την απόφαση να δεσμεύσουμε 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την βοήθεια προς την Ουκρανία.